Στο 7ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σμύρνης διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι. Είναι η δεύτερη μερίδα που πραγματοποιείται φέτος από το σχολείο μας. Έχει να κάνει με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Γίνεται με τη συνεργασία, εννοείται, της Ειδικής Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Η Μαρίνα Δεκούλου είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Οργανώσατε σήμερα εδώ πέρα μία εκδήλωση με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες. Για ποιο λόγο διαλέξατε το θέμα αυτό? Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, τουλάχιστον που είμαι εγώ εδώ πέρα πρόεδρος. Είχαμε κάνει για την προσαρμογή και για το bullying πριν 4 χρόνια. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς και θεωρήσαμε ότι με τους ομιλητές αυτούς οι οποίοι ήρθαν και ήταν και πολύ μεγάλη μας τιμή, θα μπορέσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι οι γονείς να βοηθηθούμε για να καταλάβουμε τα προβλήματα των παιδιών μας. Και φυσικά ήταν και μια ενημέρωση πολύ επιτυχημένη και για τους δασκάλους μας. Σαν θέμα φάνηκε ότι ενδιέφερε πραγματικά, φάνηκε και από την προσέλευση του κόσμου αυτό. Ναι, είχε αρκετή μεγάλη προσέλευση. Ήρθαν και πολλοί δάσκαλοι και ήρθαν και κάποιοι καθηγητές και ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο κ. Κολιάδης, που ήταν και αυτό πολύ μεγάλη μας τιμή. Και γενικότερα πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει όλους. Και εγώ θα πω το πολλάκι σε εξαμαρτύνω. Το συνεχίσω παραπέρα. Δεν υπάρχει λάθος. Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους. Και προχωρούμε μέσα από τα λάθη. Μαθαίνουμε, η επιστήμη μας στη βάση τελείωμα μέσα σε λάθη. Ο κύριος Γιώργος Γκουρναρόπουλος είναι ο διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη παρουσία σας για δεύτερη φορά στο σχολείο για την κάλυψη της συγκεκριμένης ημερίδας. Ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα το συγκεκριμένο το εξής. Οι γονείς βρίσκονται σε επικοινωνία τελικά με τους δασκάλους για να μπορέσουν να καταλήξουν κάπου, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα μαθησιακά που μπορεί να έχουν τα παιδιά τους, αν έχουν? Όπως ακούσατε και στις εισηγήσεις, ένας μεγάλος αριθμός μαθητών παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές προβλήματα στη μάθηση. Επειδή στο σχολείο μας είναι 4 τμήματα πρώτης τάξης, γύρω στα 90 παιδάκια, είχαμε πει από την πρώτη συνάντησή μας ότι η δεύτερη, η σημερινή δηλαδή, θα αφορά σε θέματα μαθησιακά. Έπρεπε λοιπόν να δούνε τα παιδάκια τους και οι γονείς, αλλά και εμείς εκπαιδευτικοί, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε δημιουργικά για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχουν συνταγές, το ακούσατε, κάθε παιδάκι με μαθησιακές δυσκολίες είναι τελείως ξεχωριστό από κάποιο άλλο. Είναι ένα παιδί το οποίο αργεί να πάει για ύπνο. Δεν κάθεται να φάει το φάι της μαμάς, τρώει αυτά που λέμε σαβούρα. Έτσι, δηλαδή, να δούμε τελικά τι γίνεται με τις σειρές και τις ρουτίνες. Και επίσης, τι γίνεται με την οργάνωση του χώρου και του χρόνου, που έχει να κάνει με επεξεργασία, έτσι, αλλά και θα αποτυπωθεί και στην ανάγνωση, αλλά που σε ενδιαφέρει στο σπίτι, ας πούμε, είναι οργανωμένος ο χώρος του, στο διάβασμα και στη μελέτη. Είναι οργανωμένος ο χρόνος του ή πρέπει κάποιος συνέχεια από πίσω να το τρέχει το παιδί, να του λέει, ξύπνα, είπα, ήρθε η ώρα για εκείνο. Τέλειωσε, πρώτα θα διαβάσει και μετά. Δηλαδή, όλη αυτή να είσαι το ρολόι του παιδιού, δηλαδή, στην πραγματικότητα. Από το 7ο Δημοτικό Σχολείο και την εκδήλωση για τις μαθησιακές δυσκολίες, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.